Ευχαριστείτε και να σα πω αμέσω τώρα. Όχι τώρα. Διότι έχετε να πιστέψετε καμιά πεντακοσαριά από ό,τι διαβάζω. Ναι. Έτσι και από τι δηλώσει για του έσταλου. Έχετε ένα κενό δημοσιονομικό για το 14 τη τάξη του 1,2 δις τα λεφτά. Και έχετε μπροστά σας επίσης και 2 χρόνια για να μας πείτε, όχι να μας πείτε τώρα, πού θα βρείτε τα 14 που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από πού θα τα βρείτε. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι το ίδιο το ερώτημα που θέτετε σε μένα με το ερώτημα που θέτετε σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα καταργήσει όλα τα μέτρα. Θα του πάρει όλοι πίσω. Όταν θα έρθει η ώρα θα το ρωτήσω. Δεν λέει αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα. Θα τα βρούμε προσωπική η κυβέρνηση να τα βρει. Να τα εξοικονομήσουμε. Εδώ δεν έρχεται η Τρόικα πίσω, κύριε Βουλευτή. Του βλέπετε να έρχονται. Ναι, αλλά λέει, αυτό, αν δεν κάνετε αυτό, τα προαπαιτούμενα, δεν έρχομαστε. Ακούστε με μισό λεπτό. Αυτό μου το λέτε εμένα. Το πείτε σε αυτού που λένε ότι δεν διαπραγματευόμαστε. Ναι. Και ότι αλλιώ θα ήταν εδώ η Τρόικα και θα τα είχε λύσει τα προβλήματα. Εγώ άκουσα τον κύριο Στουρνά. Εντάξει, λέει, διαπραγματευόμαστε. Εντάξει, θα βρούμε λύση όπω κάθε φορά. Δημόσια μπορεί ο Υπουργό. Και τι έχουμε λύσει. Κύριε Λυριτζή, δημόσια μπορεί να πει κάτι άλλο. Η οποία δεν έπαιξε κανένα κανάλι, βέβαια. Είναι δική σα ερώτηση. Βέβαια, αλλά. Να τελειώσω κάτι σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Δημόσια δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ο Υπουργός Οικονομικών από αυτό. Κύριε, τι να πει. Είναι ο κόσμος που πρέπει να περιμένει καινούργια μέτρα. Λοιπόν. Διότι λεφτά χωρίς μέτρα δεν υπάρχουν. Κανείς δεν χαρίζει λεφτά σε αυτή τη ζωή. Όχι, προσέξτε. Καλά έλεγε, ποιος το έλεγε ότι τσάμπα τυρί μόνο στη φάκα υπάρχει. Δεν υπάρχει πολλά. Η δήλωση των εταίρων μας, δανειστών μας στην Ευρώπη είναι ότι αν η Ελλάδα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε θα τη βοηθήσουμε. Δεν λέει ότι θα τη βάλουμε άλλο μνημόνιο. Λέει ότι ως επιβράβευση. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ως επιβράβευση των τρομερών προσπαθειών. Τι θα μας χαρίσουν τα δάνεια. Και του γεγονότος. Όχι. Τι να μας χαρίσουν τα δάνεια, αφού αυτό δεν ξέρετε. Ότι μόνο μείωση χρέους. Θα χρειαστούμε καινούριο δανεισμό. Καινούριο μνημόνιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Μα το, προσέξτε μισό λεπτό. Αυτό σας λέω. Ότι είπε ο ίδιος ο Σόιμπλε ότι αν η Ελλάδα αποδείξει μέχρι τώρα ότι. Ανταποκρίνει και στις υποχρεώσεις, θα τη βοηθήσουμε. Δεν είπε θα τη βοηθήσουμε με νέα μέτρα. Έτσι, διότι ήδη τα μέτρα που έχουν πάρει είναι τόσα πολλά που καλύπτουν και μια επόμενη. Δεν σα δίνει, δεν είναι ένα οδηγό για σας, μισό λεπτό. Δεν είναι ένα οδηγό για την κυβέρνηση το γεγονό ότι κάθε τρίμηνο, μα κάθε τρίμηνο. Και εφαρμόζοντα. Την αρχή του μισό λεπτό. Όχι, αφήστε την αρχή του μνημονίου. Έχει υπάρξει μια ολόκληρη διαδρομή. Και ακούσα από την κυβέρνηση καθ' παιδιά, άμα εφαρμόσουμε τα μέτρα έτσι όπως τα έχουμε ψηφίσει, θα είμαστε εφαρμόσει. Καλά. Εφαρμόζετε λοιπόν τα μέτρα, πιστακόβετε, φορολογείτε κτλ. Κτλ. Και κάθε τρίμηνο ερχόμαστε και λέμε. Δεν τα βγάλαμε πέρα όπως έπρεπε. Πάρα άλλα μέτρα. Λιριτζή, μπορώ να ήρθε η Τρόικα. Πάρα άλλα μέτρα. Αυτό εσάς δεν σας βγάζει, δεν σας οδηγεί σαν συμπέρασμα ότι δεν τραβάει τα λόγο. Αστείευεστε. Όπως το λένε, δεν βγαίνει η ιστορία. Μα φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Όμως εδώ ο ελληνικός λαός όταν βρίσκεται μπροστά σε αυτό ξέρει. Εμείς την. Κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε αυτούς που τρέμω στην ιδέα να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλεια ανασχηματισμό. Δεν θέλει κανείς να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και ο ανασχηματισμός δεν είναι κακό πράγμα. Λέω ότι είναι κακό. Βέβαια, βλέπεις και διορθώνεις. Βεβαίως. Ακούστε. Δέχομαι ό,τι λέτε. Κύριο Στουρνάρα, έχει ευθύνη, πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε, δείτε τώρα, ο κύριος Στουρνάρας. Γιατί ο πρώτος στο τιμόνι αυτός είναι τώρα, ο τιμονιέρης. Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός Εθνικής Οικονομίας, το έχω ξαναπεί εδώ σε εσάς. Είναι, βλέπετε. Τα λογιστικά λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να βρω. Για να κάνουν δύο. Ναι, βεβαίως, τι να κάνει. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε τώρα όλα. Δεν ανήκω σε αυτού. Άρα είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Άρα υπάρχει ζήτημα με την κυβερνητική πολιτική. Κοιτάξτε, η χώρα πρέπει να αποκτήσει έσοδα. Αν κάποιοι δεν έχουν φέρει τα έσοδα που πρέπει στη χώρα. Δεν μιλάω για φορολογία. Μια μεταρρύθμιση θα κάνει. Ακριβώς, δεν μιλάω για φορολογία. Γιατί μας έχετε τρελάνει στο μπλα-μπλα το μεταρρυθμιστικό, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Πες μου. Συμφωνώ, παιδιά. Μα να συμφωνούμε, αλλά τι σημασία. Εμείς είμαστε από εδώ, εσείς από εκεί. Μπορώ να πω δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να πω κάτι. Υπάρχει εμβολία ότι υπάρχει πρόβλημα πολιτικού προσωπικού στη χώρα και ότι χρόνια τώρα, επειδή υπάρχει το πελατειακό σύστημα, να τα ξαναπώ πάλι, εκλέγονται με βάση τη μετάθεση του στρατιώτη. Ίδια, αλλά μετά ίδια, ο στρατιώτης είναι άνεργος. Εντάξει, τι να σας πω τώρα δηλαδή. Να κύριε, πάω εγώ να διορίσω. Πάμε στον κύριο Βαδημούλη, παρακαλώ. Εσείς έχετε κανένα σχέδιο από που θα βρούμε. Διότι καλά ήταν η κουβέντα, τα διαγράψω όλα και καθαρίζω. Και τα σκίζω, αλλά τώρα που έχουμε φύγει από αυτή την κουβέντα, τα σκίζω και όλα τα μαχαιρώνω. Και λέμε ότι το επαχθές χρέος, παιδιά, είναι μόνο 5% και να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιπο. Και ότι εγώ είμαι καλύτερος διαπραγματευτής από τη Νέα Δημοκρατία που δεν διαπραγματεύεται και θα διαπραγματευτώ με τους εταίρους. Τα πράγματα έρχονται σε μια άλλη βάση. Θα σας απαντήσω. Τελεία, κύριε, παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη, αφήστε να έχετε όλο τον χρόνο μετά. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα απαραίτητο.